Τον Μάιο του 2003, στα δεδομένα ενός προγράμματος ανίχνευσης αστεροειδών, ανακαλύφθηκε ένας άγνωστος αστρικός μας γείτονας, ο αστέρας του Tea Garden. Ο αστέρας αυτός είναι ένας ψυχρός κόκκινος νάνος αστέρας στη σχετικά κοντινή απόσταση των 12,5 ετών φωτός. Παρά την κοντινή του απόσταση, η ύπαρξη του αστέρα ήταν εντελώς άγνωστη μέχρι πρόσφατα, γιατί είναι ιδιαίτερα αμυδρός, με μια φωτεινότητα που φτάνει μόλις το 0,073% της φωτεινότητας του ηλίου μας. Ο αστέρας του Tea Garden πήρε το όνομά του από τον αστροφυσικό Bonard John Tea Garden, που ηγήθηκε της ομάδας που τον ανακάλυψε. Έχει μια μάζα ίση με το 8% της μάζας του ηλίου και μια χαμηλή επιφανειακή θερμοκρασία 2360 βαθμών Κελσίου. Τον Ιούνιο του 2019, επιστήμονες του προγράμματος Κάρμενης, που αναζητά βραχώδεις πλανήτες γύρω από μικρά άστρα, δημοσίευσαν μια συναρπαστική μελέτη. Σύμφωνα με αυτήν, ο αστέρας του Tea Garden φιλοξενεί τουλάχιστον δύο πλανήτες στην κατοικήσιμη ζώνη του. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο, η κατοικήσιμη ζώνη ενός αστέρα είναι η περιοχή γύρω από το άστρο όπου θα μπορούσε να διατηρηθεί νερό σε υγρή μορφή πάνω σε έναν βραχώδη πλανήτη. Όπως είναι αναμενόμενο, σε έναν τέτοιο ψυχρό αστέρα, η κατοικήσιμη ζώνη είναι αρκετά κοντά του. Επομένως, οι δύο πλανήτες, την Garden B και την Garden C, είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από το μητρικό τους άστρο, με μια περίοδο περιφοράς 5 και 11 ημερών αντίστοιχα. Σε αυτή την προσομοίωση βλέπετε πώς θα φαινόταν ο αστέρας του Tea Garden από την επιφάνεια του κοντινότερου πλανήτη, την Garden B. Και οι δύο πλανήτες ανακαλύφθηκαν με τη μέθοδο των ακτινικών ταχυτήτων, δηλαδή από την κίνηση του αστέρα λόγω της βαρυτικής αλληλεπίδρασής του με τους πλανήτες. Η βαρύτητα των πλανητών αναγκάζει τον αστέρα να κινηθεί προς τα εμάς και μακριά από εμάς περιοδικά, και έτσι ανιχνεύουμε μεταβολές στο χρώμα του σύμφωνα με το φαινόμενο Ντόπλερ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να δείτε το σχετικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο πλανήτης Tea Garden B έχει μια μάζα τουλάχιστον 5% μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης και έχει πιθανότατα μια βραχώδη σύσταση. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε θα είναι ο πιο κατοικήσιμος πλανήτης που θα έχουμε ανακαλύψει, με έναν δίκτυο ομοιότητας με τη Γη που εκτιμάται στο 95%. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Puerto Rico στο Arecibo, ο πλανήτης αυτός έχει 60% πιθανότητα να έχει ένα εύκρατο κλίμα με θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 50 βαθμών Κελσίου. Μάλιστα, εάν έχει μια ατμόσφαιρα παρόμοια με της Γης, θα έχει μια μέση θερμοκρασία 28 βαθμών Κελσίου. Ο δεύτερος πλανήτης, ο Tea Garden C, έχει μια μάζα τουλάχιστον 10% μεγαλύτερη από της Γης και είναι ψυχρότερος. Εάν έχει ατμόσφαιρα παρόμοια με της Γης, τότε η επιφανειακή του θερμοκρασία θα πέφτει στους μείον 47 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας το κλίμα του πλανήτη Άρη. Λόγω της κοντινής τους απόστασης από το μητρικό άστρο, και οι δύο πλανήτες πρέπει να είναι παλιρροϊκά κλειδωμένοι, δηλαδή να έχουν μια πλευρά που έχει πάντα ημέρα και μια πλευρά που έχει πάντα νύχτα. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην κατοικησιμότητα. Για παράδειγμα, το νερό στη φωτεινή πλευρά των πλανητών θα μπορούσε να εξατμίζεται λόγω της θέρμανσής του από το μητρικό άστρο, ή αντίστοιχα η ατμόσφαιρα στην ψυχρή πλευρά θα μπορούσε να ψύχεται, να συμπυκνώνεται και να παγώνει. Ωστόσο, μελέτες σχετικά με την κατοικησιμότητα παλιρροϊκά κλειδωμένων πλανητών έχουν δείξει ότι μια πυκνή ατμόσφαιρα μπορεί να μοιράσει ομοιόμορφα τη θερμότητα που προέρχεται από το άστρο, ελαχιστοποιώντας τις θερμοκρασιακές διαφορές. Μπορούν όμως αυτοί οι πλανήτες να έχουν πυκνές ατμόσφαιρες? Εδώ υπάρχουν δύο αντιθετικές επιδράσεις. Από τη μια πλευρά, οι κόκκινοι νάνοι αστέρες, όπως είναι ο αστέρας του Tea Garden, όταν βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ζωής τους, έχουν έντονες εκλάμψεις ακτινοβολίας και εκτοξεύσεις υλικού από την επιφάνειά τους. Έτσι, κατά τα πρώτα εκατομμύρια χρόνια, μπορούν να απογυμνώσουν τους πλανήτες από την ατμόσφαιρά τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο οι πλανήτες Tea Garden B και C να έχουν χάσει την ατμόσφαιρά τους νωρίς στην ιστορία τους. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι έχουν μάζες μεγαλύτερες από τη μάζα της Γης τους επιτρέπει να διατηρήσουν πιο πυκνές ατμόσφαιρες και επομένως πιο ανθεκτικές απέναντι στη δραστηριότητα του μητρικού τους άστρου. Αυτό συμβαίνει διότι η μεγαλύτερη μάζα των πλανητών δημιουργεί ένα ισχυρότερο βαρυτικό πεδίο και έτσι τα σωματίδια που αποτελούν την ατμόσφαιρα των πλανητών δεν μπορούν να δραπετεύσουν εύκολα στο διάστημα.
Εκτός από το βαρυτικό πεδίο, ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας. Το μαγνητικό πεδίο προστατεύει την ατμόσφαιρα του πλανήτη από τα φορτισμένα σωματίδια που προέρχονται από το άστρο. Θα πρέπει βέβαια να επισημάνω ότι το μαγνητικό πεδίο φαίνεται να σχετίζεται με την ταχύτητα περιστροφής ενός πλανήτη. Όμως ένας παλιρροϊκά κλειδωμένος πλανήτης περιστρέφεται αργά και επομένως πιθανότατα θα έχει ένα ασθενές μαγνητικό πεδίο. Όπως καταλαβαίνετε, οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατοικησιμότητα ενός πλανήτη είναι πάρα πολλοί. Και προς το παρόν, τα μόνα πράγματα που γνωρίζουμε για τους δύο πλανήτες είναι το ποσό ενέργειας που δέχονται από το άστρο τους και την ελάχιστη μάζα τους. Εξάλλου, μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες προσδιορισμού της διαμέτρου των πλανητών μέσω της μεθόδου των διαβάσεων δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Παρ' όλα αυτά, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σχετικά με την κατοικησιμότητα των δύο πλανητών δείχνει ότι για ένα πλήθος διαφορετικών σεναρίων, οι δύο πλανήτες θα μπορούσαν να έχουν νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνειά τους. Η ανακάλυψη των πλανητών του συστήματος του Tea Garden είναι πολύ σημαντική, γιατί δείχνει ότι ο σχηματισμός μικρών πλανητών γύρω από ψυχρούς νάνους αστέρες φαίνεται να είναι ένα συχνό φαινόμενο στο σύμπαν. Υπενθυμίζω το εντυπωσιακό σύστημα TRAPPIST-1 που περιέχει 7 πλανήτες γύρω από έναν νάνο αστέρα, 3 εκ των οποίων βρίσκονται στην κατοικήσιμη ζώνη του συστήματος. Αλλά και τον κοντινότερό μας αστέρα, Πρόξιμα Σεντόρι, που έχει έναν βραχώδη πλανήτη στην κατοικήσιμη ζώνη του. Οι κόκκινοι νάνοι αστέρες είναι οι πιο συχνοί αστέρες στο σύμπαν. Επομένως, η ύπαρξη κατοικήσιμων πλανητών γύρω τους έχει τεράστια σημασία για την αστροβιολογία. Ένα ακόμα σημείο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι αν υπήρχε ζωή με νοημοσύνη στο σύστημα του Tea Garden, θα μπορούσε να ανακαλύψει τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος με τη μέθοδο των διαβάσεων. Αυτό συμβαίνει διότι ο προσανατολισμός του ηλιακού μας συστήματος είναι τέτοιος ώστε ένας παρατηρητής από το σύστημα του Tea Garden να βλέπει την πλαϊνή του όψη. Έτσι, η Γη και οι υπόλοιποι πλανήτες θα περνούν μπροστά από τον ήλιο μας, επιτρέποντας την ανίχνευσή τους από τη μείωση της φωτεινότητάς του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πλανήτες του αστέρα του Tea Garden ανακαλύφθηκαν με τη βοήθεια ενός επίγειου τηλεσκοπίου που βρίσκεται στην Ισπανία. Παράλληλα με τις επίγειες προσπάθειες, το διαστημικό τηλεσκόπιο TESS σαρώνει τον ουρανό αναζητώντας βραχώδεις πλανήτες γύρω από κοντινά άστρα. Μια από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις του TESS είναι το σύστημα του αστέρα L9859, σε απόσταση 35 ετών φωτός από εμάς. Το σύστημα αυτό περιέχει τον πλανήτη L9859b, ένα βραχώδη πλανήτη μεγέθους μεταξύ της Γης και του Άρη. Είναι ο μικρότερος πλανήτης που έχει ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής από τη συγκεκριμένη αποστολή και η ανακάλυψή του επιβεβαιώνει την ικανότητα του TESS να ανακαλύπτει μικρούς βραχώδεις πλανήτες. Είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα έχουμε πολλές ακόμα συναρπαστικές ανακαλύψεις στον τομέα των εξωπλανητών, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να απαντήσουμε στο μεγάλο ερώτημα. Είναι άραγε ο πλανήτης μας ο κανόνας ή η εξαίρεση στο σύμπαν? Πιστεύω πως πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντηση. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο σχετικά με το σύστημα του Tea Garden. Περιμένω φυσικά τις εντυπώσεις και τις απόψεις σας στα σχόλια. Εάν βρίσκετε το περιεχόμενο του καναλιού χρήσιμο, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ώστε να ειδοποιήσετε για νέα βίντεο και ανακοινώσεις. Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε το κανάλι Αστρόνιο στο Instagram, ώστε να συμμετέχετε σε quiz και διαγωνισμούς σχετικούς με την αστρονομία. Μέχρι το επόμενό μας επεισόδιο, να είστε όλοι καλά.